Συναντήσαμε τον Τάσο Ιορδανίδη στο θέατρο Άνεσης και τον διακόψαμε από την πρόβα του για το θέατρο Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν, όπου πρωταγωνιστεί με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Μας μίλησε για την επικείμενη παράσταση, αλλά και φυσικά για τη σύζυγό του Θάλια Ματίκα, που σε δύο μήνες θα γεννήσει το γιο τους. Δύο παιδιά έχω αυτή την περίοδο. Την πρεμιέρα μου και το βιολογικό μου παιδί. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν έχω προλάβει να καταλάβω πολλά πράγματα. Έτσι. Το μόνο που με νοιάζει αυτή την περίοδο είναι να είναι καλά η Θάλια όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εντάξει, λίγο έτσι υπήρξε μια συγκίνηση στο άκουσμα όταν το έμαθα και όταν την ακουμπάω και χαϊδεύω την κοιλιά της, ας πούμε, ξέρεις, λίγο που τώρα το αισθάνομαι. Εντάξει, είναι ένα συνέστημα μαγικό. Έχουν αλλάξει καθόλου οι ισορροπίες μεταξύ σας τώρα που... Καθόλου. Καθόλου. Έχουμε πολύ, είναι μια πολύ υγιής, ισχυρή σχέση ζωής. Και δηλαδή για ένα πράγμα για το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι η υγεία στη σχέση μου με τη γυναίκα μου. Ήθελες αγόρι? Κορίτσι ήθελα. Ήθελα να είναι το παιδί καλά, να είναι υγιές και ας είναι κορίτσι, ας είναι αγόρι, ό,τι να είναι. Αλλά κοριτσάκι ήθελα έτσι. Κιθάλια. Κιθάλια, κοριτσάκι ήθελα. Θα πληρώσει για όλα αυτά που έχει κάνει από το γιο της. Ο Τάσος Ιορδανίδης μας μιλάει ακόμα και για τον πατέρα του, όπως τον αποκαλεί, Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Έχω τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι φέτος με τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο, έναν άνθρωπο του οποίου θα του είμαι ευγνώμων εσαΐ. Ένα εξαιρετικό έργο, πολύ βραβευμένο, με 23 βραβεία στην πλάτη του, μόνο και μόνο από τη συγγραφή του, το οποίο κουβαλάει και μια βαριά κληρονομιά μιας εξαιρετικής παράστασης. Ο πατέρας, ο κύριος Μιχαλακόπουλος, γιατί εγώ έτσι τον προσφωνώ, το είχε κάνει πριν από 13 χρόνια, με το Γεράσιμο το Σκιαδαρέσι τότε στο πλάι του, στο ρόλο του Ρος Γκάρντινερ, τον οποίο τον υποδίωμαι πλέον εγώ. Μια παράσταση η οποία θα μπορούσα εγώ προσωπικά τουλάχιστον να αντιχαρακτηρίσω σταθμό, διότι είναι μια από τις παραστάσεις η οποία έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα θεατρικά βραβεία. Θάλια είναι η βοηθός του κύριου Μιχαλακόπουλου. Α, επίσημα. Βεβαίως. Ο κύριος Μιχαλακόπουλος σκηνοθετεί και η Θάλια από δίπλα τον βοηθάει στη σκηνοθεσία. Είναι αυστηρή μαζί σου. Η Θάλια είναι αυστηρή με όλο τον κόσμο. Μαζί μου δεν θα ήταν. Σχολίασαν πάρα πολύ όταν είχατε παντρευτεί το τι είχατε φορέσει. Ναι. Αυτό σε ενοχλεί. Τι να με ενοχλεί τώρα. Εντάξει, θα κάτσω να ασχοληθώ, ας πούμε, με το αν ο άλλος ασχολείται με το αν τι χρώμα παντελόνι φοράω ή τι χρώμα μπλούζα επέλεξα εγώ να πάω στο γάμο. Ο άλλος που έγραψε, ας πούμε, ή που σχολίασε το ρουχισμό μου ή το ρουχισμό της συζύγου μου, έβγαλε το ψωμί του από αυτό. Οπότε το σέβομαι. Θρησκευτικό γάμο θα κάνατε? Όχι. Είστε κατά? Η Θάλια είναι κατά κύριο λόγο κατά, εγώ ούτε κατά ούτε υπέρ. Εγώ ήθελα για τη μητέρα μου να το κάνουμε, άμα είναι να της δώσω τη χαρά. Πολύ χαλαρός και μας άρεσε.